contours from sparkling vibes. Dionysus dance, can you hear it? It's the sound of a lance, can you feel it? It's the voice of a heart. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε και αυτή την εβδομάδα στην Αγροτεχνία. Βρισκόμαστε στην Άνω Καλλινίκη Φλόρινας, στο λόφο του προφήτη Ηλία, όπου σε μία έκταση 60 στρεμμάτων, ο κύριος Μινόπουλος Δημήτρης, τεχνολόγος γεωπόνος, έχει τις εγκαταστάσεις του κτήματος Αμάλθεια. Το αγρόκτημα Αμάλθεια, μία πρότυπη εγωτροφική μονάδα με σταυλικές εγκαταστάσεις 700 τετραγωνικών μέτρων, ξεκινάει με την παραγωγή ζωοτροφών, την παραγωγή γάλακτος και τον τελευταίο καιρό με την επεξεργασία και εμφιάλωση φρέσκου κατσικίσιο γάλακτος, καθώς και την παρασκευή τυριών και υποπροϊόντων γάλακτου. Πάντα είχα έτσι το μεράκι να κάνω μια κτηνοτροφική μονάδα. Βέβαια, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, επειδή είχαμε εδώ και τη σχολή ζωικής και φυτικής παραγωγής του Τρίτης Φλόρινας, με την οποία είχα επαφή, είχα γνωρίσει τότε με έναν κτηνίατρο, ο οποίος είχε κάνει μάστερ στα κατσίκια στο εξωτερικό, το κουβεντιάσαμε μαζί του, είχε επισκεφθεί τότε και παράλληλα και μια εγωτροφική μονάδα στην Έδεσα. Ξέρετε, η δεκαετία του 80 ήταν η δεκαετία όπου γίναν πάρα πολλές εγωτροφικές μονάδες. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές κλείσανε. Που ήταν το αρνητικό. Είδαμε ότι έχει προχωρήσει και στην κατασκευή ενός τυροκομείου. Ναι, ναι. Πώς σας γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Βασικά, την ιδέα αυτή την είχαμε από πολύ παλιά. Και αυτό γιατί, και βασικά αυτή ήταν και ο λόγος που βάλαμε, ας πούμε, ασχοληθήκαμε και με την εγωτροφία. Από παλαιότερα διαφαίνονταν οι τάσεις του πληθυσμού να έχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τη χοληστερόλη, λεγόμενη χοληστερίνη. Το μοναδικό για την εποχή εκείνη, δηλαδή όταν ξεκινούσαμε, τυρί το οποίο ενδείκνυνταν για αυτήν την πάθηση ήταν το κατσικίσιο του τυρί. Και έτσι αποφασίσαμε και βάλαμε τότε τα κατσίκια. Ξέραμε ότι στο μέλλον, στα γαλακτοκομικά, έτσι θα είναι το μέλλον, τα προϊόντα της κατσίκας. Με την καθετοποίηση της παραγωγής επιτυχάνεται η υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων. Η εμφιάλωση του γάλακτος γίνεται στην πρωτοποριακή, αλλά και μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, συσκευασία βιοδιασπόμενου μπουκαλιού PLA από καλαμπόκι, το οποίο σε συνθήκες λιπάσματος αρχίζει να διασπάται από τον τρίτο μήνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.